Αδέσποτα σκυλιά κατασπαράξανικώσει τα ζώα σε περιφραγμένο χώρο στον οικισμό των Αθανάτων στο Ηράκλειο, με τους δημότες να τρέμουν στο ενδεχόμενο επίθεση στα παιδιά και στα κατοικίδια τους. Και μπήκανε μέσα, ήρθανε τρεις σκύλοι, ορμήξανε στις σκότες. Ναι, αμαρτία για τις σκότες το ένα τ' άλλο, αλλά το θέμα είναι ότι φοβάμαι για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών μου. Όχι μόνο των δικών μου και της γειτονιάς. Μεγαλό σώμα. Είναι μεγάλο, κελικό σκύλα πιο πολύ. Εδώ προχθές το βράδυ ήταν 6 σκυλιά εδώ στην αυλή μου. Ναι. Αν δεν προλάβανε το εγγονάκι μου, ήθελα να το δακάσουν και όλα το φάνε. Έτσι, έχουμε ζώα εδώ, έχουμε κότες. Απέναντι του γειτόνου του φάγανε 10 κότες προχθές. Οι αδερφοί μου του φάγανε 8. Τι δεν γίνομαι εδώ με τώρα τα δέσποτα. Πώς θα φοβάμαι, θα μας φάνε εδώ. Είναι από λύκουν μέχρι ό,τι θες. Είναι ροτβάιλερ, είναι ένα χάσι κυκλοφοράει εδώ. Το κακό επαναλαμβάνεται στην περιοχή όπου πεινασμένα σκυλιά αποτελούν εφιάλτη για όσους διατηρούν κοτέτσια, ενώ από την επιδρομή των αδέσποτων σκυλιών τους προηγούμενους μήνες τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά σε κατσίκες, πάπιες και όχι μόνο. Και έχουμε την αυλή από πάνω που είναι αμαξάκια, ποδηλατάκια, πραγματάκια, μπάλες του παιδιού και βγήκανε στην αυλή. Κατεβήκανε. Αίματα παντού. Να είναι τώρα το παιδί, εγώ βγήκα σιγά και τους είδα και τρόμαξα. Μην μου με δαγκάσουν και εμένα. Την προηγούμενη χρονιά μου φάγανε 18 μικρομέγαρα. Τι? Κατσικάκια, αρνιά, ρίφια, ό,τι τι να σου πω. Γίνεται ένας χαμός. Αφήνουν όσοι δεν χρειάζονται τα σκυλάκια τους, τα αφήνουν στον δρόμο. Από πάνω, από τη μεριά του Πεπαγνή, κατεβαίνουν τα σκυλιά και κατεβαίνουν σε εμάς, στις ελιές μας. Έτσι, με αποτέλεσμα να φάνε τα ζώα μας, που προσπαθούμε με κάθε κόπο να μεγαλώσουμε, να έχουν τα παιδιά μας ένα κρέας ντόπιο, ένα αυγό φρέσκο, με αποτέλεσμα να τα τρώνε και να μην έχουμε τίποτα. Η εγκατάλειψη ζώων στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Μυρών είναι πλέον συχνό φαινόμενο, με τους δημότες να ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου, ως εργαζόμενοι του κοινοκομείου να προχωρήσουν στην περισυλλογή των σκυλιών που έχουν σχηματίσει αγέλη, ορισμένα εκ των οποίων παρουσιάζουν και επιθετική συμπεριφορά. Και απέναντι έχει ένα πάρκι που στέκει η αστυνομία κάθε πρωί και γράφει και έτσι, κάνουν τη δουλειά του οι άνθρωποι. Ναι. Και την ώρα τα αφήνει η αστυνομία, σταματά ο άλλος, αφήνει το σκυλάκι και φεύγει. Το έχετε δει δηλαδή τα μάτια. Ναι, αλλά δεν μπορώ να μένω να του πάρω το νούμερο. Ο Δήμαρχος τι κάνει? Γιατί δεν ενδιαφέρονται για την περιοχή? Στις Γούρνες γίνεται ένας χαμός. Πριν 1,5-2 μήνες φάγανε ένα δαγκώσαν ένα παιδάκι. Εγώ κάνω έκκληση να τα μαζέψουν, να τα προστατεύσουν, να τα εμβολιάσουν, να τα στηρώσουν, να τους κάνουν ό,τι μπορούν. Ό,τι καλύτερο, γιατί είναι αμαρτία. Ψυχούλα έχουν και αυτά. Δεν θέλουμε το κακό τους. Αλλά είναι και κρίμα να φοβόμαστε να βγούμε έξω από το σπίτι μας.